προσπάθησε να πάρει έγκριση για ανάδοχη φιλοξενία 5 ορφανών παιδιών, προσφύγων και μεταναστών από το Κελπνό, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Παρότι, όπως είπε, έκανε μια σειρά από επαφές με εισαγγελείς ανηλίκων, την ύπατη αρμοστία και άλλους φορείς, δεν κατάφερε ποτέ να υλοποιήσει αυτό το όνειρο, όπως και δεν κατάφερε και ο ίδιος ως πολίτης να υιοθετήσει ένα παιδί αφού είχε τη συγκατάθεση της οικογένειάς του. Ο ίδιος με δηλώσεις του τόνισε πως λυπάται που δεν τα κατάφερε και πως είναι πεπισμένος πως ένα κύκλωμα κρύβεται πίσω από τα ασυνόδευτα παιδιά. Επί των ημερών του, όπως είπε, τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα έφταναν περίπου τις 5.000. Σύμφωνα με σημερινά στοιχεία, αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη χώρα μας 62.580 πρόσφυγες και μετανάστες και αναρωτιέται λοιπόν πού βρίσκονται και πού καταλήγουν αυτά τα παιδιά. Μπορούμε να τον ακούσουμε. Μόλις θα μεγαλώνουν, θα επιμένει πεζοδρόμιο, πορνεία, ναρκωτικά, εμπορία οργάνων, που φαίνεται ότι αρχίζουν και συμβαίνουν. Αλλάζουμε θέμα. Τελείωτε φορές κάνουν και σήμερα.